Μετά τα αγωνιστικά του ΟΦΕ πάμε σε μια έτσι ευχάριστη είδηση που προέρχεται από τον Αριστέχνη ΟΦΕ, ο οποίος θέλει να συνδυάσει τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου με ένα έργο πνοής πραγματικά, την αξιοποίηση του γηπέδου που βρίσκεται στην Αμουδάρα. Ήδη φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα κατατεθεί η μελέτη στην περιφέρεια. Θα μας πει περισσότερα ο Γενικός Γραμματέας του Εραιστέχνη ΟΦΕ, ο Δημήτρης Αποστολάκης, τον οποίο έχουμε με χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αποστολάκη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζωλιατόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για το χαμό ενός ανθρώπου που είχε συνδέσει το όνομά του με το Ράδιο Κρήτη, του αξιολάτρευτου και αγαπητού Νίκου Ψηλάκη. Και πάλι τα συλληπιτήρια μου. Κύριε Αποστολάκη, πραγματικά η διοίκησή σας προσπαθεί να κάνει ένα έργο πνοής για τον Εραιστέχνη. Υπάρχει ο χώρος στο γήπεδο, στο παλιό γήπεδο που βρίσκεται στην Αμουδάρα, και φαίνεται ότι προχωράνε αρκετά γρήγορα πλέον οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης, για την κατασκευή ή θα έλεγα καλύτερα για την αναβάθμιση του χώρου και την κατασκευή μιας αθλητικής κυψέλης για τον Εραιστέχνη ΟΦΕ. Πράγματι, όταν εξελέγει η διοίκησή μας υπό την προεδρία του κ. Δαντάλη, ένα από τα πρώτα θέματα και στόχους που βάλαμε σαν διοίκηση ήταν τη δημιουργία αυτής της κυψέλης, όπως την είπατε, που θα μπορούν τα νέα παιδιά του Εραιστέχνη να αθλούνται. Ήδη προχωράμε βήμα-βήμα και ολοκληρώνουμε ήδη τη μελέτη με τη βοήθεια των μηχανικών κυρίου Σαλούστρου και κυρίου Κυριάκου Πετράκη, και τους ευχαριστούμε δημόσια γι' αυτό, όπου θα κατατεθεί στην περιφέρεια για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Είχατε κάνει, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Αύγουστο και μία συνάντηση στην περιφέρεια με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Συρηγωνάκη. Ναι. Ναι. Μας έδωσε το πράσινο φως και κατόπιν συνεργασίας που είχε ο κύριος Συρηγωνάκης με τον κύριο Αρναουτάκη να προχωρήσουμε στη μελέτη, διότι φάνηκε ότι είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται ο Εραιστέχνης ΟΦΕ, που έχει πάνω από 2.000 παιδιά, για να μπορέσουν να βρουν τη στέγη αυτά τα παιδιά που είναι σε 10 τμήματα, γιατί δεν έχουμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Έχουμε 10 τμήματα σαν Εραιστέχνης ΟΦΕ. Ναι. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Συρηγωνάκη που έχουν δει το θέμα τόσο ζεστά, όπως και το Συμβούλιο του Εραιστέχνη ΟΦΕ που το τρέχει. Οπότε οι επόμενες κινήσεις, κύριε Αποστολάκη, είναι η κατάθεση της μελέτης στην περιφέρεια Κρήτης. Ακριβώς. Θα καταθέσουμε, ναι, θα καταθέσουμε τις μελέτες και πιστεύουμε ότι το επόμενο έτος που συνδυάζεται με τα 100 χρόνια της ομάδας μας θα μπουν τα παιδιά να αθλούνται τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ναι. Δηλαδή ο πρώτος στόχος είναι να γίνει ένα γήπεδο, ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο και αποδυτήρια, και φαντάζομαι μετά θα προσθεθούν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα. Εννοείται ότι έχουμε 12 στρέμματα εκεί πέρα και μπορούμε να κάνουμε και άλλα τμήματα, να βρουν στέγη πάρα πολλά τμήματα εκεί από τα 10, ούτως ώστε να είναι αυτή η κυψέλη των παιδιών μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι, πραγματικά είναι σε ένα χώρο που υπάρχει, είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση, κύριε Αποστολάκη, για τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια που είναι υπό την κατοχή του Εραιστέχνη ΟΦΕ αυτό το ακίνητο, έπρεπε επιτέλους να αξιοποιηθεί. Και πιστεύω ότι με τη διοίκηση τη δικιά μας θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πλάνο. Φαντάζομαι από τις επαφές που έχετε κάνει μέχρι τώρα και με την περιφέρεια, πότε εκτιμάτε έτσι ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες? Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο τετράμινο του 25 θα ξεκινήσουν και μέχρι το Σεπτέμβριο θα είμαστε σε θέση να εγκαινιάσουμε το πρώτο έργο εκεί μέσα. Ναι, θα είναι πραγματικά το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ναι, θα είναι πολύ ωραίο έτσι να εγκαινιάσετε αυτό το ποδοσφαιρικό γήπεδο στα 100 χρόνια του ΟΦΕ. Ο ΟΦΕ συμπληρώνεται 100 χρόνια. Ακριβώς.
Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχετε περάσει και από την ΠΑΕ, πώς βλέπετε τη φετινή πορεία? Αν δεν έχετε δει, να σας ρωτήσω, κύριε Αποστολάκη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι φύλακλος του Όφη. Ναι, μεν πέρασα σαν παράγοντας, αλλά βλέπω ότι γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά εκεί μέσα. Έχουμε ενισχυθεί με ποιοτικούς παίχτες. Ενδεχόμενα με κάποιες προσθήκες τον Ιανουάριο, πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά και θα προχωρήσει και στο κύπελο και στο στόχο που έχει θέσει από τις θέσεις 5 με 8. Ναι, είναι μια ευκαιρία. Έχουμε πάρει ένα σοβαρό προπονητή. Ο προπονητής αυτός είναι από τους καλούς προπονητές που υπάρχουν στην Ελλάδα και πιστεύω ότι η ομάδα μας θα πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε μια οικογένεια, ΠΑΕ και ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ. Ναι, προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου. Πώς είναι η συνεργασία με τη διοίκηση της ΠΑΕ, τη διοίκηση Μπούση? Είμαστε μια οικογένεια, σέβεται ο ένας τον άλλον και ο στόχος μας είναι η οικογένεια του Όφη και ο οργανισμός του Όφη να πηγαίνει βήματα μπροστά. Διότι αν πηγαίνει μπροστά, χαιρόμαστε όλοι. Αλλά νομίζω και ο ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ πηγαίνει περίφημα και το Βόλεϊ έχει αγώνα αύριο στο League Cup. Ναι. Και το μπάσκετ πάει καλά και γενικά όλα τα τμήματα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Κάποια στιγμή ενδεχόμενα να δούμε την ομάδα σε υψηλότερες κατηγορίες. Είναι μέσα στους στόχους του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ και αυτό. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο για το Ηράκλειο και για τον Όφη. Ωραία. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε έχουμε νεότερα, αν δεν έχετε αντίρρηση, έτσι να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές και ειδικά τους φίλους του Όφη, που βλέπουν πολύ θετικά αυτές τις κινήσεις του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ, της διοίκησης του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ Όφη. Και εγώ σας ευχαριστώ και προσπαθούμε όσο το δυνατόν με λιγότερα λόγια να κάνουμε περισσότερα έργα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σβουλιατόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.